ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό. Βγαίνουν στους δρόμους αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί. Μετά το σχέδιο νόμου που παρουσίασε ο κύριος Κατρούγκαλος στις ομοσπονδίες μας, δεν μένει άλλος δρόμος πέραν από αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί ο απαξιωτικός και ο τρόπος ο οποίος το παρουσίασε, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ενστόλων, μας οδηγούν εκεί. Όπως προείπατε, ελήφθη η απόφαση από τις ομοσπονδίες μας. 5 Φεβρουαρίου και ώρα 4 το απόγευμα θα συγκεντρωθούμε στην οδό Στρατίου στο άγαλμα Κολοκοτρώνη και από εκεί και μετά θα καθορίσουμε την πορεία μας προς τα που θα μεταβούμε. Για μας, εάν ισχύσει αυτό το οποίο παρουσίασε ο κύριος Κατρούγκαλος, θα είναι η ταφόπλακα για τους ενστόλους όλων των βαθμίδων, τόσο για την αστυνομία, όσο για το λιμενικό, την πυροσβεστική, αλλά και για τις ένοπλες δυνάμεις. Η συγκέντρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου στις 4 η ώρα το απόγευμα έξω από την Παλαιά Βουλή. Πιστεύω την ίστατη στιγμή να καταλάβουν ότι η πορεία και το όλο σχέδιο όπως το έχουν διαμορφώσει δεν οδηγεί πουθενά. Αντιθέτως, ανοίγει άλλα μέτωπα και καλό θα είναι μετά το μέτωπο που έχει ανοιχθεί με τους αγρότες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες να σταματήσει εδώ. Γιατί όλοι βρισκόμαστε στον αέρα, όλες οι κοινωνικές και εργασιακές τάξεις βρισκόμαστε στον αέρα και εμείς συμπεραστηκόμαστε στους αγώνες όλων των εργαζομένων και των αγροτών. Οπότε θα πρέπει όλο το ασφαλιστικό αυτό νομοθέτημα να τεθεί σε νέα βάση και να κοιτάξει τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα και του κάθε επαγγέλματος. Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ομοσπονδιών, αποφασίστηκε η παρουσία και η συμμετοχή των ενστόλων στις κινητοποιήσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από τους αγρότες και άλλες κοινωνικές τάξεις. Ένα χρόνο μετά την κυβέρνηση, στα γενέθλιά της, μας επιφύλασε πολύ ωραίο δώρο αυτό το ασφαλιστικού. Ένα δώρο το οποίο όλους μας έχει φέρει αυτή τη στιγμή σε εκρήγορση. Σας είπα, δεν αφορά μόνο εμάς. Βεβαίως, εμείς μιλάμε για τα του οίκου μας. Όλες οι τάξεις των εργαζομένων αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα με όλα αυτά τα θέματα και με όλα αυτά τα ζητήματα, αν περάσουν όσον αφορά το ασφαλιστικό. Αυτό το ασφαλιστικό θα μας φέρει πολλά χρόνια πίσω. Θα είναι ένας εργασιακός μεσαίωνας για όλους και μόνο προοπτική δε δίδει, ειδικά στη νέα γενιά. Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν και οι ένστολοι από την ΑΧΑΙΑ, ενώ ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων ΑΧΑΙΑ τονίζει πως το ασφαλιστικό θα αποτελέσει για αυτούς ταφόπλακα.